στη Ρόδο τώρα και σε μια υπόθεση που σοκάρει. Ασυνείδητοι οδηγοί παρέσυραν και εγκατέλειψαν σοβαρά τραυματισμένη μια 42χρονη μητέρα ενός παιδιού. Η γυναίκα κάνει έκκληση μέσω του Open προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι. Είχα πάει προπόνηση με το ποδήλατό μου. Με εμφανή τα βαριά τραύματα στο πρόσωπό της, η 42χρονη Ελένη Καραγιάννη από τη Ρόδο περιγράφει στο Open πως το απόγευμα της Παρασκευής ασυνείδητος οδηγός την παρέσυρε με το ποδήλατό της στην περιοχή Κοσκίνου και την εγκατέλειψε εμόφυρτη στο έδαφος. Θυμάμαι ότι μου έκοψε το δρόμο και ότι έγειρα δεξιά για να μην πέσω πάνω του. Παρ' όλα αυτά με χτύπησε και έπεσα κάτω. Μετά θυμάμαι ότι το είδα να φεύγει και είδα και ένα ταξιτζή να προσπερνάει το άστρο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αυτοκίνητου που τη χτύπησε πιθανότατα ήταν τουρίστας, αφού το όχημα ήταν ενοικιαζόμενο. Ο οδηγός ταξί φαίνεται πως προηγουμένως του έκανε παράνομη προσπέραση και τελικά και οι δύο την εγκατέλειψαν. Θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι χειρότερο, να έχει σκοτωθεί ή να είχα πάθει κάποια εγκεφαλική παράλυση. Η 42χρονη έχει χτυπήσει στα πόδια και στα χέρια, ενώ σοβαρά τραύματα φέρει στο πρόσωπο και κυρίως στη γνάθο. Η ίδια απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει το οτιδήποτε να απευθυνθεί στις αρχές για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Εγώ ζητάω την ποινική δίωξη και την αστική μου αποζημίωση. Θέλω να διωχθεί ποινικά, δηλαδή να παράδειξε αυτό που κάνανε, που μπορούσε να είχα σκοτωθεί και θα μπορούσε να είναι και οποιοδήποτε άλλο στη θέση μου. Εκείνη την ημέρα η Ελένη Καραγιάννη είχε ξεκινήσει για την καθημερινή της προπόνηση στο τρίαθλο. Έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, η άθληση την βοήθησε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Το τρίαθλο το ξεκίνησα 10 χρόνια πριν. Είχα περάσει 2 χειρουργία καρκίνου αθηκών και μου έδωσε δύναμη. Το μόνο που ζητά είναι να βγει νικήτρια και από αυτή τη δοκιμασία. Είμαι μονογονική οικογένεια, δεν έχω να φροντίσω διαφορετικά το παιδί μου, πρέπει να είμαι υγιής. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να βρεθούν οι υπαίτιοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.